Η διαδικασία φόρτισης είναι πάρα πολύ απλή, γιατί ο καθένας πλέον θα μπορεί να προμηθευτεί έναν ταχυφορτιστή ή εναλλακτικά με οικιακό ρεύμα στο χώρο του, στο σπίτι του. Το νέο e-tron, πατώντας το κουμπί εδώ, αναδεικνύεται ο χώρος φόρτισης, όπου συνδέοντάς το πετυχαίνουμε τη φόρτιση της μπαταρίας. Με τους ταχυφορτιστές, ο οδηγός θα έχει τη δυνατότητα σε μισή ώρα με 40 λεπτά για φόρτιση στο 70% της μπαταρίας του αυτοκινήτου. Η συγκεκριμένη μπρίζα που βλέπουμε μπορεί να κουμπώσει στο δίκτυο που έρχεται στο σπίτι μας? Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν adapters ξεχωριστοί ανάλογα τον τρόπο και το είδος του φορτιστή τον οποίο επιλέγουμε. Η συγκεκριμένη μπρίζα, όπου δεν είναι στην ουσία η είσοδος αλλά η έξοδος διαφορετική, είναι η κλασική οικιακή μπρίζα. Όμως το αυτοκίνητο συνοδεύεται στο εσωτερικό του. Εδώ θα δείτε ότι δεν υπάρχει κινητήρα, στην ουσία μιλάμε για μπαταρίες οι οποίες είναι τοποθετημένες κάτω από το κάτσμα των επιβατών. Υπάρχει ειδική έξοδος για τους ταχυφορτιστές προκειμένου να εξοικονομήσουμε χρόνο. Ο χώρος στον οποίο ήταν ο κινητήρας είναι πλέον αποθηκευτικός. Αποθηκευτικός χώρος φιλοξενεί τον ηλεκτροκινητήρα στην ουσία του αυτοκινήτου και επειδή αυτός λαμβάνει πλέον πολύ μικρότερο όγκο, θα δούμε ότι τα αυτοκίνητα σιγά σιγά θα αλλάξουν και το σχήμα τους, με μικρότερο μπροστινό τμήμα, περισσότερο χώρο μέσα στην καμπίνα για τους επιβάτες και χώρο αποσκευών. Το συγκεκριμένο μοντέλο στην πλήρη φόρτισή του πόση ώρα κάνει να φορτίσει και τι αυτονομία μας δίνει? Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο για πλήρη φόρτιση χρειάζεται μία ώρα μόλις και η αυτονομία που μπορεί να δώσει τον οδηγό είναι 420 χιλιόμετρα. Μία ώρα με τον ταχυφορτιστή? Με τον πιο γρήγορο ταχυφορτιστή. Στο απλό οικιακό? Σε απλή οικιακή χρήση χρειάζεται 7 ώρες. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα μοντέλα στις μικρότερες κατηγορίες, τα ηλεκτροκίνητα? Βλέπουμε και στο e-Golf της Volkswagen, όπου εδώ συναντάμε ένα αυτοκίνητο με αυτονομία 250 χιλιόμετρων. Παρουσιάσαμε όμως πριν από λίγες μέρες το νέο ID, ένα αυτοκίνητο το οποίο θα δίνει στο χρήστη αυτονομία από 300 έως 450 χιλιόμετρα ανάλογα την έκδοση που θα επιλέξει. Ευχαριστούμε πολύ.